Καλησπέρα, πολύ καλησπέρα σε όλους φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε, είμαστε και σήμερα εδώ παρέα, συντροφιά στην Εγνατία Τηλεόραση. Τύπος και υπογραμμός όπως κάθε απόγευμα για να δούμε τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας και να τα σχολιάσουμε με τους καλεσμένους μας. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πτωχευτικό σύστημα. Θα μου πείτε τι είναι αυτό. Καλά, και εγώ όταν τα άκουσα, μην φανταστείτε ότι μάντεψα τι είναι, αλλά μου το εξήγησε ο πρόεδρος του ΚΕΠΚΑ, ο οποίος είναι εδώ και θα μας το εξηγήσει σε λίγο. Αφού πρώτα δούμε τι έγινε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ορίστε. Η επανεκκίνηση της ανάπτυξης και η εκκρεμότητα της οικονομικής πολιτικής είναι τα θέματα που ετέθησαν επιτάπητος στο Υπουργικό Συμβούλιο της Πέμπτης υπό τον Πρωθυπουργό. Μετά την ενημέρωση του Υπουργού Οικονομικών Γιώργου Παπακοσταντίνου, ο Γιώργος Παπανδρέου ζήτησε από τους υπουργούς αυστηρό χρονοδιάγραμμα και αποτελέσματα στο επόμενο τρίμηνο. Τα βασικά σημεία της συζήτησης του Υπουργικού Συμβουλίου αφορούν τις 10 τις αποκρατικοποιήσεις που με τα ποσοστά της ύφεσης πλησιάζουν ταχύτερα, την πάταξη της φοροδιαφυγής και την απελευθέρωση της ενέργειας. Στο Υπουργικό Συμβούλιο συζητήθηκαν επίσης 4 νομοσχέδια, τα οποία αποτελούν εκκρεμότητες του 2010 και αφορούν την εναρμόνιση οδηγίας για τη θαλάσσια στρατηγική, τη σύσταση γραφείου αντιμετώπισης περιστατικών αυθαιρεσίας αστυνομικών, την πιστοποίηση μηχανοδηγών και την αναδιοργάνωση της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι μετά τη δημοσιονομική πολιτική πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην ανάπτυξη. Μέχρι το τέλος του 2010 οι νομοθετικές πρωτοβουλίες που πρέπει να ολοκληρωθούν περιλαμβάνουν την ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, την απλοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης επιχειρήσεων, την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, τις αποκρατικοποιήσεις και την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας. Μάλιστα. Τώρα βέβαια η αλήθεια είναι ότι δεν μπήκαν οι κάμερες μέσα σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, άρα δεν ακούσαμε τι είπαν. Έχουμε το ρεπορτάζ που λέει περίπου τι υπόθηκε. Τέλος πάντων, να καλωσορίσουμε στο σημείο αυτό τον πρόεδρο του ΚΕΠΚΑ, να μιλήσουμε για το πτωχευτικό. Εγώ όταν τα άκουσα στο τηλέφωνο μου το λέτε, νόμιζα σε κάποια στιγμή ότι είπατε αποχετευτικό και λέω τι δουλειά έχουν οι καταναλωτικές οργανώσεις με το αποχετευτικό σύστημα. Θα μπορούσαν να έχουν, ξέρω εγώ, στην τιμή, στις προσφερόμενες υπηρεσίες, αλλά και πάλι. Και τελικά το διευκρινίσατε και άκουσα να λέτε πτωχευτικό σύστημα. Τι είναι αυτό, λέει τώρα. Πτωχευτικό δίκαιο του καταναλωτή. Έτσι το ονομάσαμε σαν ΚΕΠΚΑ, γιατί είναι πιο προσιτό στο να γίνει αντιληπτό από τον απλό καταναλωτή. Mm. Ξέρετε ότι υπάρχουν επιχειρήσεις και επιχειρηματίες που έχουν τη δυνατότητα να πτωχεύσουν. Και αυτό το κάνουν για να προστατεύσουν τμήματα των περιουσιών τους ή τμήματα άλλων δραστηριοτήτων. Mm. Αυτό το πτωχευτικό δίκαιο δίνει τη δυνατότητα στον Έλληνα καταναλωτή να προστατεύσει την πρώτη κατοικία του ή να αποχρεωθεί από χρέη που έχει δημιουργήσει προς τις τράπεζες, αλλά άλλαξε κάτι στη ζωή του, παραδείγματος χάρη έχασε τη δουλειά του, για να μην πληρώσει τα χρέη που έχει προς τις τράπεζες. Δίνει και αυτή τη δυνατότητα το δίκαιο αυτό, το οποίο ονομάζεται, είναι ο νόμος 3869, ήρθε το 2010, άρχισε να ισχύει από 1η Σεπτεμβρίου και θα δημιουργήσει υποδομές ακόμα και στη δικαιοσύνη με 110 ειρηνοδίκες, οι οποίοι θα είναι εκπαιδευμένοι ειδικά, για το πτωχευτικό δίκαιο. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε πολύ πιο γρήγορα απονομή δικαιοσύνης. Να το προσπαθήσω να το δώσω σαν εικόνα στο σύνολό του και επιπλέον να πληροφορήσουμε στους τηλεθεατές ότι το Σάββατο 27 του μηνός, δηλαδή το ερχόμενο Σάββατο, mm-hmm. θα έχουμε μία ημερίδα στο Hyatt στα πλαίσια του Money Show, όπου ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή, ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Θεσσαλονίκης, δηλαδή ο κύριος Σπυράκος, ο Δημήτρης, ο κύριος Λαμψίδης, ο Μανώλης και εγώ, με έναν χαιρετισμό και μια εισαγωγή που θα γίνει από τον Ρομπόπουλο, τον βουλευτή που ήταν εισηγητής αυτού του θεσμικού πλαισίου, θα παρουσιάσουμε το θεσμικό πλαίσιο, αυτό το πτωχευτικό δίκαιο και θα απαντήσουμε στις ερωτήσεις των καταναλωτών. Άρα όσοι καταναλωτές θέλουν να λύσουν το προσωπικό τους πρόβλημα, να πληροφορηθούν καλύτερα, να είναι στο Hyatt 6 ώρα το Σάββατο το απόγευμα στην αίθουσα Επίδαυρος 3. Εκεί θα μάθουν πολύ περισσότερα. Εδώ θα δώσουμε το γενικό περίγραμμα και τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα, γιατί το ΚΕΠΚΑ έχει μπει στα βαθιά για αυτή την ιστορία και βλέπουμε τα προβλήματα, τα σημαντικά προβλήματα που έχουν οι καταναλωτές με τον τρόπο που χρησιμοποίησαν τα τραπεζικά προϊόντα. Έχουν ευθύνη και αυτοί γιατί δεν είχαν γνώσεις, αλλά κυρίως έχει ευθύνη ο τραπεζικός χώρος, η
θα έλεγα ιδιαίτερα τα υψηλόβαθμα στελέχη που δεν έβλεπαν ανθρώπους, έβλεπαν αριθμούς, μπόνους, στόχους, αύξηση κερδών των τραπεζών και έβαλαν απέναντι το στοιχείο τον καταναλωτή ο οποίος δεν έχει γνώσεις και δυνατότητες να διακρίνει κινδύνους πίσω από τις χορηγήσεις που του δίνανε και του δίνανε αφιδώς δάνεια, κάρτες με πάρα πολύ ψηλά επιτόκια και τον οδήγησαν στο να είναι υπερχρεωμένος και επιπλέον όταν ήρθε μια δύσκολη συγκυρία να χάσει τη δουλειά του, να δημιουργηθούν πρόσθετα προβλήματα, να μην μπορεί να αποπληρώσει τα δάνεια που έχει πάρει γιατί τον χρεώσανε με δάνεια πολύ περισσότερα από τη δυνατότητα που μπορούσε να αποπληρώσει. Και τι εννοώ με αυτό? Δεν πρέπει κανένας να δανείζεται με ποσά τα οποία να τον αναγκάζουν να πληρώνει πάνω από το 20 με 30% του εισοδήματός του. Αν το ξεπεράσει αυτό το ποσοστό, αν δηλαδή είναι υψηλό στο εισόδημα να φτάνει στο 30%, είναι χαμηλό να μην ξεπερνάει το 20%, με μια έκτακτη περίπτωση που μπορεί να βρεθεί, μπορεί να οδηγηθεί στο να χάσει όποιο περιουσιακό στοιχείο έχει ακόμα και την πρώτη κατοικία. Και αυτήν έρχεται να προστατεύσει αυτό το πτωχευτικό δίκαιο. Ποια είναι τα στάδια και πώς λειτουργεί? Το νόμος αυτός έχει καθιερώσει τρία στάδια. Το πρώτο είναι η εξοδικαστική επίλυση. Είμαστε σε αυτό το στάδιο αυτή τη στιγμή. Ξεκινήσαμε από τις αρχές της Σεπτεμβρίου. Έρχονται οι καταναλωτές στο ΚΕΠΚΑ. Έχουμε ήδη δεχθεί πάνω από 1.000-1.500 τηλέφωνα. Έχουμε μπει στη διαδικασία δημιουργίας φακέλων για 400 και πάνω ανθρώπους, όπου τους ζητούμε συγκεκριμένα στοιχεία και προσπαθούμε βάσει των οικονομικών τους δεδομένων, βάσει των χρεών που έχουν δημιουργήσει, να φτιάξουμε ένα σχέδιο αποπληρωμής των χρεών προς τις τράπεζες ώστε να διασώσουμε την πρώτη του κατοικία ή να διαγράψουμε ακόμα χρέη που έχουν προς τις τράπεζες εφόσον υπάρχουν προϋποθέσεις. Αυτό το σχέδιο που γίνεται προς όλες τις τράπεζες τις οποίες έχει κάποιος καταναλωτής δοσοληψίες και έχουμε δει να έχει 43 προϊόντα κάποιος και αυτό το σχέδιο πρέπει να λάβει όλους. Χτυπάει το τηλέφωνο? Όχι. Προφανώς. Προφανώς χτυπούσε και μας αναδιέκοψε. Λοιπόν, αυτό το σχέδιο υποβάλλεται σε όλες τις τράπεζες. Δεχόμαστε τη θετική ή την αρνητική τους άποψη. Κάνουμε το δεύτερο βήμα, περνάμε στο δεύτερο στάδιο ώστε πηγαίνουμε στον Ειρηνοδίκη που θα αρχίσουμε να πηγαίνουμε από τις αρχές του χρόνου για να του κάνουμε το καινούριο σχέδιο. Θα πρέπει εκεί να υποβάλουν και οι τράπεζες το δικό τους σχέδιο. Αν βρεθεί συμφωνία, τότε αποκτά ισχύ δικαστικής απόφαση με την υπογραφή του Ειρηνοδίκη. Και πάμε στο τρίτο στάδιο, αν δεν επιτευχθεί η συμφωνία, όπου ο δικαστής αποφασίζει με τα δεδομένα που παρουσιάζει ο καταναλωτής και οι τράπεζες ποιο πλάνο θα ακολουθήσουν. Yeah. Αν θα του χαριστούν τα χρέη, mm-hmm. αν θα πληρώνει κάποιο ποσοστό και για πόσο χρονικό διάστημα. Έτσι δίνει τη δυνατότητα σε πολλούς καταναλωτές να ξεφύγουν από τη θηλιά που τους έχει βάλει το τραπεζικό σύστημα και κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους, τις περιουσίες τους και να μην μπορούν να ξαναμπούν στην λειτουργία της οικονομίας της χώρας. Μάλιστα. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, έχω εγώ ένα δάνειο, έχω δανειστεί 10.000 ευρώ. Έτσι. Περνάει ένας χρόνος, περνάνε δύο χρόνια. Είμαι εντάξει στις πληρωμές μου. Κάποια στιγμή χάνω τη δουλειά μου. Τι γίνεται μετά? Ακριβώς. Εσείς που έχετε χάσει τη δουλειά σας, άρα ενώ δίνατε μια δόση της τάξης των 300-400 ευρώ, δεν μπορείτε να πληρώσετε πλέον. Αφού χάσατε τη δουλειά σας, δεν μπορείτε να ζήσετε. Δανείζεστε ίσως από φίλους, από τους γονείς, για να ζήσετε. Έρχεστε στο ΚΕΠΚΑ, φτιάχνουμε ένα σχέδιο το οποίο θα λέει το εξής. Δεν έχουμε εισόδημα, άρα προτείνουμε να επανεξεταστεί η υπόθεσή μας για αποπληρωμή των χρεών μετά από 6 μήνες. Αν βρούμε δουλειά νωρίτερα, θα κάνουμε νωρίτερα σχέδιο. Αυτό προτείνουμε προς τις τράπεζες για να το αποδεχτούν και να σταματήσουν να τρέχουν οι τόκοι, να σταματήσουν να γίνονται επιβαρύνσεις. Εάν τώρα δεν έχουμε χάσει τη δουλειά μας, αλλά έχει μειωθεί το εισόδημά μας, γιατί υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις. Ναι. Γιατί προέκυψε ένα παιδί μας να σπουδάζει, mm-hmm. εμείς, ξέρω εγώ, χάσαμε το δώρο, γιατί ήμασταν δημόσιοι υπάλληλοι συνταξιούχοι, και ενώ δίναμε 400 ευρώ για να αποπληρώνουμε δάνεια, τώρα δεν μπορούμε να δώσουμε πάνω από 150. Ναι. Φτιάχνουμε ένα σχέδιο απέναντι στην τράπεζα και της λέμε: εμείς μπορούμε να σου δίνουμε 150 ευρώ. Αν δεν έχουμε ενυπόθηκο δάνειο, αυτό θα το δίνουμε για 4 χρόνια και στα 4 χρόνια θα έχουμε πληρώσει ένα μέρος του δανείου και τα υπόλοιπα ζητούμε να απαλλαγούμε, γιατί δεν μπορούμε να πληρώνουμε παραπάνω.
Το υποβάλλουμε και αυτό προς τις τράπεζες. Η τύχη και η εξέλιξη αυτών των σχεδίων δεν τη γνωρίζουμε ακόμα, γιατί δεν ξέρουμε τις αντιδράσεις των τραπεζών. Αλλά εκείνο που ξέρουμε και γνωρίζουμε είναι ότι οι τράπεζες από αυτά τα δάνεια που δεν είναι ενυπόθηκα προσπαθούν να εισπράξουν ένα ποσό της τάξης του 30% με 40%. Αν εισπράξουν αυτό το ποσό, θεωρούνται ότι είναι ικανοποιημένες, γιατί έχουν πάρει μέσα από τους στόχους πολύ περισσότερα από το κεφάλαιο που μας δόνησαν και έχουν και κέρδος. Άρα δεν θα έχουν επισφάλειες και νομίζω θα βγουν κερδισμένες. Γιατί παλιότερα τα χρέη τους τα πουλούσαν σε εισπρακτικές εταιρείες και τα πουλούσαν με τέτοιο χαμηλό ποσοστό που πολλές φορές μπορεί να ήταν και μονοψήφιο. Δηλαδή πουλούσαν ένα ποσό των 100 ευρώ και αν εισπράτανε 10 με 15 ευρώ από αυτά θεωρούσαν ότι είχαν κερδίσει και τα υπόλοιπα προσπαθούσαν να πάρουν αυτές οι εταιρείες που τα αγοράζανε. Τώρα δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο που να τους επιτρέπει στην Ελλάδα, βρήκαν όμως άλλο δρόμο. Χρησιμοποιούν οι εισπρακτικές εταιρείες μέσω της Ευρώπης, γιατί εκεί επιτρέπεται και έρχονται μέσω αντιπροσώπου στην Ελλάδα. Έχουμε και τέτοια παραδείγματα. Άρα μιλάμε για ένα πολύ σύνθετο σύστημα, το οποίο ένας απλός καταναλωτής δεν μπορεί να ανταπεξέλθει μόνος του. Γι' αυτό ο νόμος προβλέπει ποιοι φορείς μπορούν να βοηθήσουν τον καταναλωτή για να κάνει τα τρία βήματα. Πρώτα, να κάνει το πρώτο βήμα την εξοδικαστική επίλυση, όπου δεν μπλέκεται τη δικαιοσύνη καθόλου, μπορεί να χρησιμοποιήσει το συνήγορο του καταναλωτή, ο οποίος έχει έδρα στην Αθήνα, άρα θα πρέπει να επικοινωνήσει κάποιος μαζί του, να του στείλει τα στοιχεία ή να του δώσει να καταλάβει πώς λειτουργεί και είναι χωρίς καμία επιβάρυνση. Είναι οι επιτροπές φιλικού διακανονισμού στις νομαρχίες. Αυτές μέχρι στιγμής έχουν αποδείξει ότι δεν λειτουργούν. Το μόνο που σου κάνουν είναι πάρε αυτά τα έντυπα και συμπλήρωσέ τα και δεν μπορούν να σου δώσουν άλλη πληροφόρηση. Είναι οι ενώσεις καταναλωτών που έχουν υποδομές και μπορούν να εμπλακούν. Μια τέτοια ένωση στη Θεσσαλονίκη είναι το ΚΕΠΚΑ και εξυπηρετεί όχι μόνο τη Θεσσαλονίκη αλλά και την ευρύτερη περιοχή ανθρώπων που μπορούν να μας δώσουν τα στοιχεία ή να μας επισκεφθούν. Στο ΚΕΠΚΑ όμως κανείς για να το εμπλέξει πέρα από τη γενική πληροφόρηση πρέπει να γίνει μέλος του, να πληρώσει συνδρομή για 3 χρόνια, δηλαδή 3x25 ή 10 την εγγραφή, και αυτό γιατί πρέπει τα προσωπικά του δεδομένα να τα διατηρήσουμε για 3 χρόνια και να είναι μέλος μας για να μπορούμε να τον εκπροσωπούμε. Και τέλος, μπορεί κανείς να απευθεί σε ένα νομικό. Θεωρείται ότι οι νομικοί μπορούν να συμβάλλουν στην εξοδικαστική επίλυση διαφορών έναντι φυσικά αμοιβής που θα κανονίσουν με το νομικό. Μάλιστα. Ενώ βέβαια στο ΚΕΠΚΑ ή στις καταναλωτικές οργανώσεις εν γέννη δεν έχουν καμία επιβάρυνση πέραν των. Τη συλλογή την οποία έχουν τα οποιαδήποτε μέλη. Για αυτά τα 3 χρόνια δεν θα ξαναπληρώσουν φυσικά στο ΚΕΠΚΑ, θα είναι μέλη, θα έχουν το δικαίωμα του εκλέγει, του εκλέγεστε, θα μπορούν να έρχονται συνελεύσεις, να παίρνουν πληροφορίες και να διαμεσολαβούμε και για άλλα προβλήματα. Και αυτό το κάνουμε γιατί δεν έχουμε καμία δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης να στηρίξουμε τις υποδομές απέναντι στους καταναλωτές που τώρα μας ανακάλυψαν. Γιατί αν ήταν κάποιος καταναλωτής μας απλός μέλος, δεν χρειαζόταν να κάνει τίποτα άλλο, το απλό μέλος έρχεται και εξυπηρετείται. Αλλά αυτοί που εγγράφονται τώρα θα πρέπει να μας καλύψουν με αυτή τη δυνατότητα για να μπορούμε να το υποστηρίξουμε, γιατί αν δει κανένας τον όγκο της δουλειάς που χρειάζεται, την αλληλογραφία και την αποστολή αυτών όλων των σχεδίων, δηλαδή αν έχετε 10 δάνεια και αυτά τα δάνεια είναι χρεωμένα σε 15 τράπεζες, πρέπει να γίνει αποστολή του σχεδίου στις 15 τράπεζες. Να κρατήσετε κι εσείς ένα αντίγραφο και ένα εμείς, και αυτά πρέπει να τα φτιάξει ένας ειδικός. Γι' αυτό η διαδικασία που ακολουθούμε είναι η εξής. Έρχεται κάποιος στο ΚΕΠΚΑ, μας λέει το πρόβλημά του. Ρωτάει αν μπορεί να ενταχθεί στο πτωχευτικό. Του δίνουμε τη θετική ή την αρνητική απόδειξη αναλόγως από τα στοιχεία που μας δίνει. Ακολουθεί το δεύτερο στάδιο που λέει αν θέλει να εμπλακεί το ΚΕΠΚΑ,